ο γέροντας φρόντιζε για τις πολλές πνευματικές ατέλειές μου. Προσπάθειά του ήταν να βρω την ταπείνωση. Ένα απόγευμα μου τηλεφώνησε στο ιατρείο, ακριβώς μετά την υπερβολική εκδήλωση αγάπης ενός ζεύγους ασθενών μου που περιποιήθηκα. Δηλαδή, είχα κάνει την εξέταση των αρρώστων, αυτοί μου λέγανε, πω, τι γιατρός είσαι εσύ, τι θαυμάσιος είσαι, πόσα ξέρεις, τι καλά μας περιποιείσαι, πώς δεν μας κυνηγάς και μας χαμογελάς, πώς δεν μας παίρνεις και πολλά λεφτά και μας, δεν μας γδέρνεις, πώς ετούτο, πώς εκείνο, είπε, λοιπόν, φούσκωσα κι εγώ λίγο έτσι πώς φουσκώνει το δός του προς τα πάνω, οπότε, ντράγκ το τηλέφωνο, με πιέσε παυτοφόρο. Με πιάνει λοιπόν ο παππούλης και μου λέει, να σας διαβάσω ακριβώς αυτό που γράφω εδώ πέρα, διότι μόλις τέλειωσε, τα έγραψα, έχω ένα ημερολόγιο και τα έγραψα στο ημερολόγιο, μην τα ξεχάσω. Έτσι μερικά πράγματα τα έχω γραμμένα και τα μετέφερα αυτούσια. Λοιπόν, λέει, Γιωργάκη, είμαι ο γέροντας. Εμείς οι δυο θα πάμε μαζί στην κόλαση. Θα ακούσουμε άφρον άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Τα αγαθά σου εν τη ζωή σου απείλαυσες. Α, δε η τίμα σας τίνι έστε. Έτσι θα ακούσουμε. Και τα έλεγε σοβαρά, σοβαρά και με στόμφο. Εγώ τον διέκοψα απότομα, γιατί έκανα αστεία μαζί του. Τον διέκοψα απότομα και του λέω, τι απολαύσαμε γέροντα σε αυτή τη ζωή, το σαράβαλο αυτοκίνητο, το άδειο βιβλιάριο ή το ανύπαρκτο ύπνο μας. Στη 2 η ώρα κοιμάμαι κάθε βράδυ. Τι απολαύσαμε στη ζωή μας. Και εκείνος μου απάντησε απότομα και σοβαρά. Τι είναι αυτά που λες. Δεν σου λέει ο κόσμος, τι καλός γιατρός που είσαι, μας αγαπάς, μας φροντίζεις, δεν μας γδέρνεις και εσύ τα αποδέχεσαι και τα χάφτεις. Ήταν μέσα ακόμα το ζευγάρι. Δεν είχε φύγει. Όταν μου τα έλεγε, επαναλάμβανε τα λόγια που μου είπαν εκείνοι. Σχεδόν σαν να τα έχει μαγνητοφωνήσει και μου τα έλεγε παραπλήσια. Λοιπόν, αφού τα χάφτεις, τον έχασες το μισθό σου. Και ποτέ δεν ήθελα να σε ταπεινώσει. Και μου λέει, το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Όταν ήθελα να διδάξει κάτι, έλεγε ότι και εκείνος το παθαίνει. Και εκείνος είναι αμαρτωλός. Λοιπόν, το ίδιο παθαίνω κι εγώ, λέει. Και εμένα μου λένε ότι έχω χαρίσματα, πως μπορώ να τους ακουμπήσω και να κάνω θαύματα, πως είμαι άγιος. Και τα χάφτω ο ανόητος, ο αδύναμος. Γι' αυτό σου είπα, λέει, ότι θα πάμε μαζί στην κόλαση. Και το απαντάω κι εγώ τότε, αν είναι γέροντα να πάμε μαζί, πάμε και στην κόλαση. Μου λέει, εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ όλο ένα αστείευεσαι. Και κράκ, μου κλείνει το τηλέφωνο.